είναι και τα εσωκομματικά. Έτσι είναι, Σπύρο. Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος. Όλα από το βράδυ της Παρασκευής τα πράγματα βεβαίως είναι διαφορετικά. Η σύσκεψη του Λουξεμβούργου είναι ορόσημο εκτός από οικονομικές και για πολιτικές εξελίξεις. Στην κυβέρνηση πρέπει εντός της εβδομάδας να διαχειριστούν πρώτα τους υπουργούς που καλούνται να κάνουν περικοπές και κυρίως να εφαρμόσουν όσα έχει δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση. Δεύτερον, να διαχειριστούν την Τρόικα και όσα ζητάει εν ώψη του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Τρίτον, να διαχειριστούν τη δυσαρέσκεια των υπουργών που δεν έχουν την παραμικρή ενημέρωση για όσα έγιναν σε αυτή τη σύσκεψη στο Λουξεμβούργο. Και τέταρτον, να διαχειριστούν και την κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία βράζει καθώς παραμένει εκτός από όλες τις αποφάσεις και απλώς καλείται συχνά πυκνά να ψηφίσει όσα αποφασίζουν οι υπουργοί και κυρίως ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνεχίσει σκέψη όλη την εβδομάδα, ενώ υπάρχει σκέψη να συνεδριάσει και η κοινοβουλευτική ομάδα, μήπως και υπάρξει εκτόνωση του κλίματος. Επιπροσθέτως, πρέπει να σου πω ότι αν και δεν το παραδέχονται στην κυβέρνηση, υπάρχει έντονος προβληματισμός για το πώς θα περάσουν οι προτάσεις Σαμαρά στην ελληνική κοινωνία, προτάσεις που αναμένονται να κατατεθούν αυτή την εβδομάδα. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα κατατεθεί τελικά έως τις 20 του μήνα και η ψήφιση του πάει στα μέσα Ιουνίου, και αυτό γιατί όλοι περιμένουν εξελίξεις για το ελληνικό χρέος ή έστω κάποιες ενδείξεις για το πού πάει το πράγμα στις 16 Μαΐου που θα συνεδριάσει το ECOFIN. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, ξαφνικά, όσο και αν το αρνείται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχει ανακύψει θέμα πρόωρων εκλογών, από τη στιγμή που πολλοί στην κυβέρνηση παραδέχονται πως η κυβέρνηση μόνη της και με την εικόνα κυρίως που παρουσιάζει δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος, και αυτό ακριβώς έχει ο Πρωθυπουργός στο μυαλό του, λένε συνεργάτες του, όταν λέει πως είναι αποφασισμένος να προχωρήσει μόνο με εκείνους που θέλουν να αλλάξουν την Ελλάδα. Ναι. Πολλοί λένε, πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει αποφασίσει να συνθέσει μια κυβέρνηση προσωπικότητων. Και για να τελειώσω, θα τελειώσω με μια φράση την οποία επικαλείται πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Ναι. Πρέπει να τελειώνουν τα καλαμπούρια, λέει ο Πρωθυπουργός. Να συμπληρώσουμε ότι πρέπει να τελειώνουν τα καλαμπούρια και οι κακοφωνίες. Πρώτα όμως οι κακοφωνίες εντός της κυβέρνησης, γιατί μόνο ως κακοφωνία φαντάζει η σημερινή δήλωση της κυρίας Κατσέλη στην Ελευθεροτυπία, πως δεν έχει τελειώσει ακόμη και πως είναι προς συζήτηση η περαιτέρω μετοχοποίηση της ΔΕΗ, και αυτό τη στιγμή που η πώληση του 17% από το ποσοστό που διαθέτει το κράτος, που είναι 51% στη ΔΕΗ, περιλαμβάνεται ήδη και μάλιστα σε περίοπτη θέση στο πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων. Σε ευχαριστούμε πολύ.